Καλωσορίσατε στη σειρά κινουμένων σχεδίων από τον Διαμαντή Παπαντονίου. Η ζωή της Αθηνάς. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε μια εισαγωγή με τους χαρακτήρες της σειράς. Αυτή είναι η Αθηνά. Γεια σας παιδιά, είμαι η Αθηνά. Και αυτός ο φίλος της. Και αυτός είναι ο φίλος μου ο Διαμαντής. Διαμαντή, πάμε για παγωτό. Οι οποίοι θα περάσουν σε πολλές και συναρπαστικές περιπέτειες. Βοήθεια! Σώσε με, ηρωά μου! Για να δούμε, θα τα καταφέρουν! Τι όμορφη μέρα! Ανυπομονώ να δω τι κάνει ο φίλος μου ο Διαμαντής! Διαμαντή, πάμε για παγωτό! Ου, παγωτό! Εγώ είμαι η Ολίβια υπερκακιά. Τι? Νομίζετε ότι μπορείτε να διασκεδάζετε καλύτερα από μένα. Με απήγαγαν! Τι? Όχι! Τώρα ποιος θα πλέον στο παγωτό. Εντάξει Ολίβια, το σχέδιο σου θα πιάσει. Και βγάλε την Αθηνά το κλουβί. Το κλουβί το φύλαγα για σένα, ανόητε. Φτού! Σε έφερα ακριβώς εκεί που ήθελα. Τώρα φάε το ψαρονέφρι σου, αλλιώς δεν έχει γλυκό. Πού βρίσκομαι? Και γιατί δεν έχει σάλτσα το ψαρονέφρι? Πώς την πάτησα έτσι, πρέπει να βγω από εδώ. Για μισό λεπτό. Η Ολίβια πάντα βάζει το κλειδί κάτω από το χαλί. Ναι! Και τώρα να σώσω την Αθηνά. Λοιπόν, Διαμαντή, νομίζεις θα με νικήσεις και θα σώσεις τη φίλη σου την Αθηνά? Σώσε με, ηρωά μου! Εγώ λέω ότι θα χάσεις. Δεν το νομίζω. Η δύναμή σου είναι ίδια με τη δική μου. Οπότε θα σε νικήσω με το μεγαλύτερο φόβο σου. Τα λαχανικά. Όχι! Μου αρέσει να είμαι κακιά. Πας κάπου. Τώρα θα σε πιάσω. Θα επιστρέψω και θα πάρω εκδίκηση. Hey, πού είναι τα νάτσος μου? Τι, νάτσος τα αποκαλείς εσύ αυτά? Μην παίζεις παιχνίδια μαζί μου, τσιγκούνα. Πόσο χαίρομαι που τελείωσε. Κι εγώ, πάμε για παγωτό. Πάρκο. Δεν έχει τίποτα εδώ. Μα Αθηνά, έχει τόσο ωραία πράγματα. Όπως ο ψύχτης και αυτό το περιστέρι που σένει ένα κουλούρι. Άσε κάτω το κουλούρι μου. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Είσαι περιρροάς. Είμαι η κυρία Σνίτσελ. Είμαι ο Διαμαντής και αυτή είναι η φίλη μου η Αθηνά. Χάρηκα για τη γνωριμία, Διαμαντή και Αθηνά. Πάμε για bowling. Ναι. Σοβαρά τώρα, θα βγούμε με μία άγνωστη που δεν την ξέρουμε. Ποιος το κάνει αυτό? Έλα τώρα Αθηνά, τι μπορεί να πάει στραβά? Ναι, πέτυχα το χαντάκι. Ο Μουστάκιας μου έδωσε ιδέα. Διαμαντή, εδώ μας ακούνε, οπότε θα μιλήσουμε σε μυστικό σνιτσελοκώδικα. Δεν ήταν κώδικας αυτός. Στραβοκατάπια το ψαρονέφρι. Αυτό ήταν δικό μου. Δεν το πιστεύω αυτό που γίνεται. Επιτέλους έφυγε. Πώς μπορείς να μιλάς έτσι, είναι ένα δύσμυρο κορίτσι. Είναι μία τρελή, ντυμένη σνίτσελ, γέμισε όλο το bowling λάδια. Και λοιπόν δεν έγινε τίποτα. Μόλις έγινε. τέλεια! Διακοπές, σας έρχομαι! Ουφ, και τώρα που τέλειωσα τη γυμναστική μου, ας πάω να δω τι κάνει η φίλη μου η Αθηνά. Α, γεια σου Διαμαντή! Ερατώ, τι κάνω στο σπίτι μου? Προτιμώ τα παγάκια από το δικό σου ψυγείο. Ξέρεις που είναι η Αθηνά? Όχι, έχω να τη δω από χθες. Λογικά θα κοιμάται. Άκου να δεις φίλε, η Αθηνά είναι η καλύτερη μου φίλη και δεν θα αφήσω να της συμβεί τίποτα κακό. Χρειαζόμαστε ένα αυτοκίνητο. Μόνο από αυτό είναι λεωφορείο. Δεν έχει σημασία, μας κάνει. Α, τι ωραία! Μόλις γύρισα από τις διακοπές μου! Μα, πού είναι ο Διαμαντής και η Ερατώ? Θα τους πάρω ένα τηλέφωνο, να δω άμα είναι καλά. Εμπρός. Έλα, πού είσαι? Αθηνά, δεν εξαφανίστηκες. Σε ψάχνουμε όλη μέρα. Καλά μιας είναι αυτά. Μα καλά, πού έχετε πάει? Μέσα στο ποτάμι? Δεν μπορώ να μιλήσω. Κάνει σήμα το κινητό. Αυτού, το λεωφορείο γκώλησε σε κινούμενη άμμο. Αθηνά, πόσο χαίρομαι που είσαι καλά. Γιατί να μην είμαι, μια μέρα έλειψα. Τουλάχιστον τελείωσε και η σημερινή μας περιπέτεια. Πω, άλλη μια βαρετή μέρα στο σχολείο. Μα Διαμαντή, το σχολείο έχει πλάκα. Λογικό να το λες αυτό, εσύ έχεις όλα 20. Γεια σας παιδιά. Γεια σου Στέλλα. Όχι. Τι έγινε πάλι? Η συναυλία του σχολείου, την είχα ξεχάσει. Άμα δεν την κάνω σε 3 μέρες η δασκάλα θα μου δώσει αυτοκόλλητο. Χρειάζομαι ένα άτομο, αλλά ποιο? Θα το κάνω εγώ. Μόλις βρήκα το ντουέτο μου. Ναι, πήγαινα με την κυρία Τέλεια που νομίζει ότι είναι τόσο τέλεια επειδή φοράει στραφτερά ρούχα. Wow, δεν έχω ξανά έρθει στην πίσω σκηνή του σχολείου. Το ξέρω, δεν είναι τέλεια? Ναι, είναι. Εντάξει παιδιά, όπως την πρόβα, η Ερατώ θα παίξει και η Ολίβια θα κάνει το κοινό. Όχι, όχι, φύγε από εδώ. Άσε την κριτική. Α, τελικά μείναμε οι δυο μας. Μπορώ να βαστώ πάνω σου? Φυσικά, τι πρέπει να κάνω? Απλά τραγούδα κάτι για να πάρω το αυτοκόλλητο. Εντάξει. Ωραία μαρκαδωράκια, πού θα ανέβουμε στη σκηνή? Δεν τα έχω κλέψει από το σχολείο. Λογικά εδώ πάνω. Θα το φτιάξω. Είμαι ένας νίντζα. Ναι! Σοβαρά τώρα. Επιτέλους, ήρθε η μεγάλη μέρα. Είμαι έτοιμη. Δεν περίμενα να έχει τόσο κόσμο. Κάντο για το αυτοκόλλητο. Εντάξει λοιπόν, ας το κάνουμε. Τραγούδι θα αρχίσω, εσάς για να πείσω. Μπροστά μα και πίσω, δεξιά αριστερά. Χορεύω, ήρθε η ώρα. Θα δείτε όλοι τώρα, σε όλη τη χώρα, πως ξέρω να σας μαγεύω. Κι ας μη με πιστεύετε, μακριά θα ταξιδέψετε. Γεμίζει η καρδιά σας σε ρυθμό και φαντασία. Χαμογελάμε και τραγουδάμε. Πάντου σκορπάμε, ειρήνη, αγάπη και ευτυχία. Πέρασα τέλεια! Εμένα μου λες, μόλις επιτέλους πήρα το αυτοκόλλητο. Για μισό λεπτό, το έχω ήδη αυτό. Αθηνά, Αθηνά που είσαι? Γεια σου Διαμαντέ, πότε ήρθες? Είμαι εδώ αρκετή ώρα. Λοιπόν, σήμερα λέω να περάσουμε τη μέρα οι δυο μας. Υπέροχα, πάω να ετοιμαστώ. Λοιπόν, πού θες να πάμε πρώτα? Όπου θες εσύ. Κοίτα αυτόν τον υπέροχο ψύχτη. Είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Αγάπη μου. Πέρασα ένα υπέροχο απόγευμα. Κι εγώ το ίδιο, αλλά θα προτιμούσα να είμαστε στο πάρκο. Μην το λες αυτό. Τα απλά πράγματα είναι αυτά που έχουν αξία στη ζωή. Σου πήρα αυτό το λουλούδι. Είναι πανέμορφο. Και μόνο που το σκέφτηκες με κάνεις τόσο ευτυχισμένη. Σ' αγαπώ, Διαμαντή. Κι εγώ σ' αγαπώ, Αθηνά. Στο προηγούμενο επεισόδιο. Διαμαντή, Διαμαντή, ξύπνα! Πάλι ονειρευόσουν ότι πήραμε ελέγχους. Τι, μα ποιος θα ονειρευόταν κάτι τέτοιο? Και τότε τι ονειρευόσουνα? Ονειρευόμουν πώς θα ήταν η ζωή μου με την Αθηνά όταν θα μεγαλώσω. Α, τέλεια! Εντάξει παιδιά, όπως ξέρετε, σήμερα θα πάμε εκδρομή! Οπότε πρέπει να σας μετρήσω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Δαμνανός. Απουσία. Δημήτρης. Απουσία. Αχιλλέας. Απουσία. Ερατώ, δώσε μου το Game Boy μου, το έχεις αρκετή ώρα. Άκου να δεις, φίλε. Ερατώ. Απουσία. Α, άντε να κοιμηθούμε και λίγο. Απουσία. Α, άντε να χαθείς, τρόμαξα. Αθηνά. Εδώ. Απουσία. Τέλεια! Θα πάμε εκδρομή στο δάσος με το σχολείο. Πόσο μου αρέσουν οι εκδρομές! Γιαμάλι, τι είναι αυτό! Κοψίδες στο λεωφορείο! Φέρτα εδώ, κατάσχονται! Μα κύρια! Δεν το πιστεύω! Το ξέρω, τζάμπα τα 50 ευρώ. Όχι Μάρκο, ολόκληρη διαφήμιση έκανα γι' αυτά. Ένταση. Αιμονή. Κράτηση. Κοψίδι. Επιτέλους, μια ζωή περίμενα αυτή την εκδρομή. Η κυρία Καλλιρόη είναι η πιο τρελή δασκάλα που είχαμε ποτέ. Κυριολεκτικά, μας βάζει απουσία για το τίποτα. Κοίτα αυτό. Απουσία. Nice. Α, θα παραπονεθώ στη διευθύντρια. Δεν θα πεις κουβέντα. Τι θες, να μείνουμε στη διατάξη? Η Αθηνά θα πάει. Όχι, όχι, εγώ θα παραπονεθώ και θα ζητήσω να μου σβήσουν τις απουσίες. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε. Τώρα καθίστε λίγο στη φύση, όσο η δασκάλα σας θα κάτσει να ξεκουραστεί. Απουσία! Κυρία! Σε παρακαλώ, παιδί μου, τι κυρία? Κυρία καθηγήτρια, είναι πιο classic. Κυρία, τις ασκήσεις δεν πρόλαβα να τις κάνω σήμερα. Τι? Αυτό έτσι με κοψοχόλιασες. Καλά, γράψε και ένα 5 και σιγά δεν παρξουγούμε εγώ. Ντάνιελ, απουσία! Γιατί κυρία, τι σας έκανε το παιδί? Τι μου έκανε? Τι μου έκανε! Ναι, κυρία. Που είχαμε πάει εκδρομή στην παραλία και είχα βάλει την πετσέτα να ξαπλώσω. Εν τω μεταξύ, είχε αέρα εκείνη την ημέρα και έβαλα κάποιες πέτρες πάνω στην πετσέτα για να μην την πάρει ο αέρας. Και λοιπόν. Πήρε όλες τις πέτρες από την πετσέτα και τις πέταξε. Μα εσείς δεν μου είπατε να πετάξουμε κάποιες πέτρες στη θάλασσα για μια εργασία? Είχε ένα σκάσμο πέτρες, να ξεθάψει πέτρα. Έπρεπε να πάρει την έτοιμη την πέτρα από την πετσέτα. 5 ολόκληρα ευρώ έκανε η πετσέτα αυτή. Και γιατί δεν το φώναξε το Χριστιανό, ότι ξαναφτιάξει να βάλει την πέτρα την ημάδα? Δεν υπάρχει πια. Τι θα έχει πάρει ο αέρας? Μα καλά, είναι σοβαρά πράγματα τώρα αυτά. Παιδιά, ελάτε να εξερευνήσουμε το δάσος. Φαίνεται ενδιαφέρον. Μάρκο, θα χαθούμε. Τι, αποκλείεται να χαθούμε. Μόλις χαθήκαμε. Ναι, πράγματι. Ναι, όντως. Δεν το πιστεύω, χαθήκαμε στο δάσος. Τι θα κάνουμε τώρα? Δεν μπορώ ούτε να το φανταστώ. Πω πω, τι έντονη φαντασίωση. Εδώ είμαστε εμείς. Αν δεν είχες κάνει εκείνη τη διαφήμιση... Τι? Δεν το έκανα αυτό. Κοψίδι. Εντάξει, ναι, το έκανα. Εγώ φταίω που η κυρία Καλλιρόη πήρε τα κοψίδια και δεν έχουμε να φάμε. Πάω να ζητήσω βοήθεια. Τι εννοείς ότι χαθήκαν τα παιδιά? Πρέπει να τα βρούμε γρήγορα. Αλλιώς δεν θα πληρωθώ. Παιδιά, νομίζω βρήκα μία έξοδο. Μην πας από εκεί, έχει γαϊδροάγκαθα και τσουκνίδες. Ναι, ελευθερία! Απουσία! Κυρία, θα μας βρίσετε τις απουσίες? Τι λες, παιδί μου, δεν μπορώ να σβήσω τις απουσίες, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα σας πληρώσω όλες τις μίζες που παίρνετε για τα διαγωνίσματα. Εννοείται, παιδί μου. Είναι δυνατόν να μην γίνονται απουσίες? Πλάκα σου καναβρέ. Πάλι με αυτό το παιχνίδι ασχολείστε. Ναι. Βαρέθηκα. Τι λες να κάνουμε? Δεν ξέρω. Τι θα έλεγες να φτιάξουμε κάτι? Δηλαδή λες να φτιάξουμε το ρομπότι Mettaton από το παιχνίδι? Ναι, γιατί όχι. Τέλεια! Υπάρχει ένα κατάστημα με ηλεκτρονικά εδώ πιο κάτω. Τι, αποκλείεται. Είναι κλέφτες. Και τότε τι θα κάνουμε? Στην ανακύκλωση, που είναι δίπλα από το σούπερ μάρκετ. Εντάξει, πόση ώρα θα κάνουνε? 1 ώρα μετά. Όπου να είναι θα τελειώνουνε. 3 ώρες μετά. Τι κάνετε τόσες ώρες? Γρήγορα, πήραμε αυτό που θέλαμε. Άλλη 1 ώρα μετά. Επιτέλους, είναι έτοιμο. Περίμενε, θέλει κάτι ακόμα. Τώρα είναι έτοιμο. Είμαι η Mettaton. Ω, ναι. Νομίζω είναι εντάξει. Ναι. Τι μπορείς να κάνεις? Η Mettaton μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Όπως... Μου αρέσει. Ποιος θα το περίμενε ότι ένα ρομπότ θα έκανε τη ζωή μας τόσο εύκολη? Εμένα μου λες? Πλέον δεν χρειάζεται να βάζω καν τα πράγματα στην αποθήκη. Η Mettaton χρειάζεται μια μνήμη. Πού θα βρούμε τώρα μια μνήμη? Τι λες για αυτό? Τι? Ένα τσιπάκι. Πού το βρήκες? Επιτέλους, τα τσιπάκια μου είναι έτοιμα. Nice. Σοβαρά τώρα? Θα ενώσουμε άγνωστη τεχνολογία του Bill Gates με τη Mettaton. Τι μπορεί να πάει στραβά? Όχι, η Mettaton έφυγε. Μάλλον θα φταίει το τσιπάκι. Τι, αποκλείεται. Σίγουρα θα είναι από αυτούς τους Ινδούς hacker. Τι? Στον υπτάμενο δίσκο. 10 λεπτά αργότερα. Πάμε από πίσω της. Πάλι εξωγήινη. Βαρέθηκα. Όχι, πάει στην τροφοδοσία της πόλης. Άγνωστη περαστική, ήρθε η ώρα να σας καταστρέψω. Και μόλις κλέψω την τροφοδοσία της πόλης, όλος ο κόσμος θα μου ανήκει. Αν με κάποιο τρόπο φορτίσουμε τα όπλα μας, ίσως καταφέρουμε να την νικήσουμε. Γιατί απλά δεν πατάμε το διακόπτη? Τι, και πώς θα βγει 15 λεπτά επεισόδιο? Καλά. Ωραία, χαίρομαι που τελείωσε. Πάμε για τάκος. Φύγαμε! Άμορη κατά κουζίνα, κούνα λίγο το κεφάλι σου. Ελένη! Πω, δεν μπορώ να αυτή τη δασκάλα. Μας βάζει συνέχεια απουσίες. Ναι, κάθε μέρα τα ίδια. Σε παρακαλώ, παιδί μου, εγώ που σου βάλα απουσία με το καλό μου απουσιολόγιο και με την καλή μου την καρδιά. Δεν είχα εδώ πρόχειρα απουσιολόγια να σου βάλω απουσίες. Πας καλά, εσύ! Α, ωραία, επιτέλους κολλάσαμε. Πρέπει να βιαστώ. Αν δεν γυρίσω στο σπίτι κάτω από 3, οι γονείς μου δεν θα μου αγοράσουν το ηλεκτρικό πατίνι. Απουσία. Απουσία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι σε αυτή την πόλη είναι εκτός ελέγχου. Κανείς τους δεν παίρνει απουσίες. Ο κόσμος χρειάζεται μια νέα υπερήρωα. Σαν εμένα για να τους βάζει απουσίες. Δίκιο δεν έχω. Το ήξερα ότι θα καταλάβεις. Και τώρα που θα βρω μια στολή. Ξουτ, ξουτ! Και τώρα θα σας πω εγώ μια ιστορία. Την ιστορία της απουσιολόγου. Είναι πουλί? Είναι αεροπλάνο? Όχι! Είναι απουσιολόγος! Έχετε βαρεθεί να μην παίρνετε απουσίες? Τι θα λέγατε λοιπόν αν σας έλεγα ότι υπάρχει λύση? Από τα βάθη του σκότους ξαφνικά εμφανίζεται μια λάμψη. Είναι η απουσιολόγος με το χρυσό απουσιολόγιο 5000. Είναι εδώ για να σας βάλει απουσίες ώστε να μείνετε όλοι στην ίδια τάξη. Δείτε τον οργισμένο όχλο με τις τσουγκράνες πόσο χαρούμενος είναι για την απουσιολόγο. Με ακτίνες λέιζερ, η απουσιολόγος γράφει στον τοίχο απουσία. Η απουσιολόγος είναι υπερήρωας και οι υπερήρωες τρώνε δωρεά. Είπες καλησπέρα μωρέ, έτσι και μπαίνει μέσα μωρέ, έτσι λέει, τα πετάς και φεύγει μωρέ, τι είσαι εσύ μωρέ. Η απουσιολόγος δεν μπορεί να τρώει ό,τι και ό,τι. Μόλις ανοιγόκλεισες τα μάτια σου ενώ η απουσιολόγος ρισκάρει τη ζωή της βάζοντας απουσίες. Η απουσιολόγος πάει για ύπνο. Απουσία. Και έτσι τελειώνει η σημερινή περιπέτεια της απουσιολόγου. Ήταν πολύ ωραία ιδέα να πάμε βόλτα στο πάρκο. Ναι, αφού είχαμε κενό. Ποια είναι αυτή? Α, εσύ είστε η κυρία Καλλιρόη. Δεν σε αναγνώρισα. Σε παρακαλώ παιδί μου, είμαι υπερήρωας τώρα. Θα με λες απουσιολόγο. Και εσύ θα είσαι τη βοηθή μου στο έγκλημα. Ποιο έγκλημα, να βάζεις απουσίες? Το θέλετε το 20 ή όχι? Καλά. Η απουσιολόγος θέλει μερικά μπισκότα. Πηγαίνετε. Λες να της αρέσουν της κυρίας Καλλιρόης αυτά τα μπισκότα? Δεν νομίζω να έχει θέμα. Μήπως θα μπορούσες να βοηθήσεις μια ηλικιωμένη κυρία να περάσει τον δρόμο? Ναι! Πώς σε λένε νεαρά μου? Είμαι η Αθηνά. Ωραίο όνομα. Είμαι η κυρία Τέρλετον. Πω γιαγιά που μπλέξαμε. Ορίστε απουσιολόγιε, σου φέραμε μπισκότα. Ναι, τα πήραμε από τον φούρνο απέναντι. Τι είναι αυτό? Δεν είναι μάρκα. Τρώω μόνο μάρκες επειδή είμαι δασκάλα. Τι? Μία υπερήρωα σαν εμένα δεν μπορεί να τρώει ό,τι και ό,τι. Και πού δεν να ξέρουμε εμείς την μπισκότα τρως? Είναι κάτι, μπλε θα τα βρεις. Μπλε μπισκότα, μπλε μπισκότα. Αυτού δεν έχει, έχει μόνο αυτά. Μα και αυτά μπισκότα δεν είναι? Αυτά εδώ πέρα δεν τα τρώει κανένας. Δεν είναι τα μπλε. Αχα! Κάποιος θα έχει κρύψει εκεί πέρα επίτηδες για να τα πάρει. Δεν το πιστεύω ότι υπάρχουν άτομα που κάνουν κάτι τέτοιο. Έχω μια ιδέα. Να του πάρουμε όλα τα μπλε και να τα αφήσουμε τα άλλα τα άγευστα να τα φάει. Σε πιστεύω. Δεν είναι δυνατόν. Κάποιος με κρουσούζεψε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Κάποιος με κρουσούζεψε. Επόμενο στη λίστα, δημητριακά. Εννοείς αυτά που μοιάζουν με ροδέλες. Μάλλον δεν θα έχει άλλα. Όχι! Είναι ο κατοκουζινός. Είναι από άλλο καρτούν. Δεν θα πάρεις ποτέ τα μπισκότα της κυρίας Καλλιρόη. Έκανα μπλόφα. Απουσία. Απουσία. Απουσία πάνω στην απουσία. Η δική της απουσία ήρθα να παρηγορήσω. Κοροναβίρους. Ποιος σε πειράζει γιαγιά? Τζον Καλίντο. Ένας τρελός που κάνει βίντεο στο TikTok. Δουλεύει στο σούπερ μάρκετ. Καθάριζα φασολάκια. Μα καλά Καλίντο, καθαρίζεις φασολάκια? Ναι, αλλά μην με βλέπετε μισοριξιά, πιάνω τα χέρια μου. Αμπελοφάσουλα, αραγκά, φρέσκο κουκιά, σπάω γαρίδια. Μία ώρα μετά. Φιστίκι και λιβόντο, φιστίκι αράπικο. 3 ώρες μετά. Κάστανα. Άλλη 1 ώρα μετά. Φρέσκο κουγιά. Ναι, το καταλάβαμε. Πήγαινε στον Νίκο, φύγε από κοντά μου, πήγαινε στον Νίκο! Καλίντο, εγώ τα αγόρασα πρώτος. Του έκλεψες και το αβαλιές. Δεν ξέρω, δεν ρωτάω ονόματα και ταυτότητες. Μπορεί να ήταν να την είχε κλέψει το παιδί. Μην τον εφέρω σε δύσκολη θέση με τις ερωτήσεις. Αν να σου πω, σαν πολύ σοβαρά το έχεις πάρει. Εμείς για πλάκα δεν παίζουμε ρε παιδιά. Για πλάκα παίζουμε. Μάζεψε ρε τα σάλια σου που σου έχουν τρέξει τη γραβάτα να χάθει. Δεν έχω ξαναέρθει στο σπίτι της κυρίας Καλλιρόης. Wow, τι είναι αυτά! Μη τα πειράζεις! Αυτά τα πουσιολόγια με φύλλα χρυσού είναι ανεκτήμητης αξίας. Τι νόμιζες, ότι σε αυτά τα πουσιολόγια μπορεί να πάρει πουσί ο καθένας? Όχι βέβαια. Σε αυτά τα πουσιολόγια έχουν δει πουσί ρούβα. Εσύ ξέρεις πώς έχω παλέψει αυτά τα τετράδια. Ναι κυρία Καλλιρόη, το καταλάβαμε. Είπα να με λες πουσιολόγο. Λες να κοιμήθηκε? Απουσία. Ναι, έτσι νομίζω. Την καημένη την κυρία Καλλιρόη. Τι, καημένη είναι αυτή? Θα πάω στο σπίτι μου να δω την κορούλα μου, την Ολίβια, που με απέγαγε. Να, εδώ είναι η Αθηνά και εδώ είναι η μητέρα της, η κυρία Καλλιρόη. Καλός άνθρωπος, πολλά λεφτά, Καλίντο. Και αυτό εδώ είναι το 5ο DVD της συλλογής μου. One direction είναι? Ναι! I wanna save you. Θα μου γυρίσει μόνο το αισθάνομαι. Είδα στον ύπνο μου το 7. Λα 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 λα. Όχι! Ο κατακουζινός ανεβαίνει στην οροφή. Πρέπει να πάω να ειδοποιήσω. Όχι, να χαρείτε, μην αρχίσουμε αυτό το παιχνιδάκι, δεν το έχω καθόλου. Καλίντο, ο κατακουζίνος ανεβαίνει στην οροφή. Τι να κάνω εγώ, κι άλλο να κάνω. Καλά. Πολύ χαίρομαι που στην κυρία Καλλιρόη άρεσαν τα μπισκότα. Επιτέλους ήρθε η μεγάλη μέρα του Halloween. Το ξέρω, τα γλυκά, οι σοκολάτες, τα γλυκά. Ναι, και μην ξεχνάς το φάρσα ή κέρασμα. Λοιπόν, περίμενε εδώ όσο εγώ θα ετοιμάζω τη στολή μου για το Halloween. Ήρθε το Halloween που γυρεύεις, γιατί και εγώ το Halloween θα γύρευα. Αν ήσουν φάρσα ή κέρασμα. Ναι! Αθηνά, τέλειωσε με τη στολή. Είσαι αρκετή ώρα πάνω. Για, κοίτα εδώ. Wow. Είναι φοβερό. Ετοίμαζα αυτή τη στολή όλο το καλοκαίρι για το Halloween. Αυτή είναι η ιστορία της ζωής μου. Ακούγεται φοβερό. Αθηνά, πρέπει να πηγαίνω. Πρέπει να ετοιμάσω και τη δικιά μου στολή για το Halloween. Τέλεια, θα σε περιμένω. Γεια σου μητέρα, πάω στο Halloween να μαζέψω γλυκά. Άκουσες κάτι? Μάλλον η ιδέα μου θα ήταν. Ωραία, επιτέλους ήρθατε. Γεια σου, Ερατώ. Πού είναι η Άρτεμις? Γεια σας, παιδιά. Είσαστε έτοιμοι να πάμε στο Halloween? Ναι! Τέλεια! Έφερα καλάφια για όλους. Φάρσα ή κέρασμα? Παιδιά, άμα συνεχίζουμε με αυτό το ρυθμό, θα είμαστε τα άτομα με τα λιγότερα αγγλικά στο σχολείο. Ίσως καλύτερα να γυρίσουμε. Είμαι η Αθηνά Ρουμάλεχ και δεν θα πάω σπίτι αν δεν μαζέψω όλα τα γλυκά. Έχεις καμία ιδέα? Αυτό που χρειάζεσαι είναι ένα μαραφέτη. Όπως ένα νεροπίστολο με παγάκια. Αν δεν μας δώσουν φάρσα ή κέρασμα, να τους κάνουμε μουσκεμα με παγωμένο νερό. Έχει κανείς άλλος καμία ιδέα? Αθηνά, γιατί δεν πάμε στο σπίτι της μητέρας της κυρίας Καλλιρόη? Έχω ακούσει ότι αυτή έχει πολλά γλυκά. Θα ακούσω την Ερατώ. Γιατί ήρθαμε στο σπίτι της κυρίας Καλλιρόης? Αυτή δεν μείνει ποτέ γλυκά. Γιατί έχω σχέδιο. Ανδρέα, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Η σπαγκοραμένη τσιφούτα τζατζόγρια. Ανδρέα, είσαι τρελός. Θες να πασπίσεις κυρία Καλλιρόη στην ίδια τάξη? Κανένας δεν με έχει ξαναντιμετωπίσει. Πάρτε γλυκά παιδιά μου. Επιτέλους, μαζέψαμε γλυκά. Είδες, δεν ήταν και τόσο δύσκολο τελικά. Πολύ χαίρομαι που καταφέραμε να μαζέψουμε τα γλυκά. Αχ, κοίτα πόσα γλυκά έχουμε. Το ξέρω, είδες, έχουμε πάρα πολλά γλυκά. Ναι, είναι και πολύ νόστιμα. Μα πού είναι η Αθηνά? Είχαμε δώσει ραντεβού κατά τις 7. Γεια σου, Διαμαντή. Πότε ήρθες? Γεια σου, Αθηνά. Μόλις τώρα ήρθα. Έβγαλες τη φράτζα. Ναι. Και νόμιζα δεν θα ερχόσουν ποτέ. Τέλος πάντων. Η δασκάλα μου είπε να σου δώσω αυτό. Βοήθεια, κυρία Σνίτσελ. Ποιος με φωνάζει? Ελπίζω να είναι σημαντικό, Διαμαντή. Δεν έχω προλάβει να βάλω τη σνιτσελοστολή μου ακόμα. Επίσης, σου έχω πει να μου μιλάς με σνιτσελοκώδικα. Κυρία Σνίτσελ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η δασκάλα σου γραφίσει τώρα τα γραπτά μου. Όχι στη βάρδιά μου. Ωραία, ξανά ήρθαν οι βαθμοί μου. Τι είναι αυτό? Πάλι τώρα στα γραπτά μου. Ω, για όνομα. Χρειάζομαι την κυρία Σνίτσελ. Τι συμβαίνει, Διαμαντή? Κυρία Σνίτσελ, η δασκάλα συνεχίζει να ζωγραφίζει τόνα στα γραπτά μου. Μην αγχώνεσαι, μικρό μου Σνίτσελ. Η κυρία Σνίτσελ είναι εδώ. Η κυρία Σνίτσελ θα της δείξει. Μπράβο, κυρία Σνίτσελ. Κυρία Σνίτσελ, έχω πολύ καλά νέα. Πλέον η δασκάλα δεν ζωγραφίζει τόνα στα γραπτά μου. Ζωγραφίζει μονάδα. Ω, έχεις δίκιο. Χαχα, μοναδικό.